Música σε αγαπητοί τηλεθεατές. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αναφορές άγνωστες και για πολλούς γνωστές και σε επισημάνσεις από την τοπική ιστορία της πόλης μας, της πόλης των Πατρών, επιλεγμένες από το γνωστό ιατρό και ιστορικό ερευνητή τον κύριο Δημήτριο Βέρα, ο οποίος άλλη μια φορά μας έκανε Τη χάρη και ήρθε για να μας πει από τα πολύτιμα ιστορικά ψήγματα τα οποία έχει συλλέξει στο διάβα της ζωής του. Κύριε Βέρα, καλώς μας ήρθατε. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γνωρίζω... Ε, Καλησπέρα σου στη όλου όλους που μας τιμούν ακούγοντα αυτή την εκπομπή από τον ιερό ραδιοφωνικό σταθμό. Μου δίνετε την ευκαιρία του. να πω ότι έχω ακούσει πολλά καλά λόγια για τα όσα κατά καιρού μα λέτε Ευχαριστώ ιστορικά πολύ. και όχι μόνο. Επί του θέματος γνωρίζω πως τα όσα ενδιαφέροντα θα μας πείτε άπτονται και τις τοπική εορταστική επικαιρότητα των πατρών. Αναφέρομαι στο Πρωτοκλήτια. Στον πολιούχο μα. Τα οποία είναι μια σειρά εκδηλώσεων που καλύπτουν όλο τον Νοέμβριο, αφιερωμένων στον πολιούχο μα, στον Άγιο Ανδρέα, τον και πρωτόκλητο μαθητή του κυρίου. Γι' αυτό που παρακαλώ πάρτε το λόγο, γιατί θα έχετε πολλά να μα πείτε και σήμερα. Σα ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια. Λοιπόν, κύριε Μπαρούτα, η ιστορία της πόλης των Πατρών είναι μια ιστορία 4.000 ετών. Είναι ένα κεφάλαιο πάρα πολύ μεγάλο. Εμείς θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή, χωρίς να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες, να γίνουμε κατανοητοί σε όλο το τηλεοπτικό μας κοινό, διότι είναι μια ιστορία που έχει περάσει τούτος ο ευλογημένος της Αχαΐας και της Πάτρας, με αλλεπάλληλες κατακτήσεις και αλλεπάλληλους διωγμούς. Α, να επιτρέψτε μου να σας διακόψω και μόνο με έτσι μια δυσάρεστη διεπίστωση προκειμένου να γίνω και εγώ, έπειτα από τα όσα θα ακούσουμε, πιο ευχάριστο στη συνέχεια. Και τι θέλω να πω. Μια πίκρα να καταθέσω, που δεν είναι φυσικά η, μοναδική, η δική μου και μόνο, είναι από όλου του κόσμου των Ελλήνων θα έλεγα, το γεγονός ότι δεν μαθαίνουμε ιστορία για τρέμο. Δεν μαθαίνουμε ιστορία. Και η ιστορία είναι ένα ωραίο παραμύθι, μια ωραία ιστορία που μπορεί να ξεκινήσει έτσι σαν παραμύθι από τον υπηαγωγείο και να μπούμε στην ουσία για να πάψει να είναι και παραμύθι, διότι δεν είναι παραμύθι βεβαίως, ε, μέσα από τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, του Γυμνασίου. και, και στο Πανεπιστήμιο θα έλεγα. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Για την ιστορία που είπατε αναφέρει ο Ηρόδοτος με τον Πλούταρχο σαν εισαγωγή ότι για να αγαπήσεις τον τόπο σου πρέπει να μάθεις πώς δημιουργήθηκε ο τόπος σου. Μόνο τότε θα δείξεις αγάπη σε αυτά που σήμερα εσύ βιώνεις μέσα σε αυτήν την κοινωνία. Και αρχόμεθα λοιπόν από το 2000 π.Χ. Δηλαδή εδώ και 4.000 χρόνια. Η τότε τοπική κοινωνία εδώ τη σημερινή πόλη των Πατρών ήταν ένα ακμάζον μυκηναϊκό κέντρο. Βέβαια, παλιά λέγαμε ότι ήταν μυθολογία. Έτσι λέγαμε και για τον Τροϊκό Πόλεμο. Αλλά εγώ πιστεύω απόλυτα ότι δεν είναι τίποτα μύθο. Δεν μπορεί οι αρχαίοι μου να κατασκεύαζαν ονόματα μυθικά. Πρέπει να ήσαν κατά 90% υπαρκτά πρόσωπα. Γιατί στην Τρία λέγαμε ότι ήταν μυθολογία, έτσι δεν λέγαμε. Και εδώ λέγαμε μυκηναϊκό κέντρο. Αν δεν ανακαλύπτω τόση Μυκηναϊκή κοιναϊκή τάφη, η αρχαιολογία μα που κάνει σωστά τη δουλειά τη, μέχρι και στη Χαλαντρίτσα, νεκροταφεία, στη Μέτζανα, μυκηναϊκά. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν ένα σπουδαίο μυκηναϊκό κέντρο. Αυτό ο τόπο εδώ, αγαπητοί τη γνώρισε πάρα πολλού κατακτητά. Πρέπει να ξεχωρίσουμε σε μερικού περιόδου την ιστορία τη πόλεό μα και τη ευρύτερη περιφέρεια τη Αχαία. Σκλαβώθηκε από Λατίνου, ενετού μέχρι από του υπότε τη Ρόδου. Από Τούρκου. Πέρασαν και από εδώ οι Μέχρι και υπότες υπότε τη Ρόδου. Μαι. Πάλι σε φράγκου. Ευτυχώ που ήρθε η ελληνική βυζαντινή αυτοκρατορία και άκμασε η πόλη των πατρών κατά τον 7ο και 8ο και 9ο αιώνα. Και μετά έπεσε στου Τούρκου. Πάλι εκ των άρχισε ο κύκλος ενετή, γενοβέζει φράγκι. Ο ένας επέβλεπε τον, επέβλεπε τον άλλον και δίνονται αλλεπάλληλες μάχες με τελική καταστροφή της πόλεως των πατρών που έφτασαν εδώ ερευνητές ξένοι και περιεργητές ως Πον και ο Έλερ και είπαν ότι από το Σαραβάλι μέχρι τα Καλάβρυτα δεν συνάντησαν ανθρώπινη ζωή. εκτό από την επιδημία της Πανούκλας και του το φοβερούς διωγμούς και του φοβερούς σεισμούς γιατί πρέπει να ξέρουν εδώ οι φίλοι μας των πατρών, οι συμπολίτε μας, ότι πέντε φοβεροί σεισμοί το τσουνάμι έφτασε πάνω από τα ψηλαλόνια. Δεν άφησε όρθιο τίποτα. Η πόλη διελήθη εκ θεμελίων. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο όπως οι σημερινή σεισμοί τώρα στη Νέα Ζηλανδία. Λοιπόν, τα πρώτα ίχνη της Πάτρας χρονολογούνται από το 1900 π.Χ άκμασε κατά την περίοδο τη Μικυναϊκή, όταν η Μικίνες ήσαν στο Ζενίθ μαζί με τον πολιτισμό της Κνωσού. Από το 1580 μέχρι το 1080 π.Χ. ήταν η, η ακμή της πόλεως στην οποία σήμερα κατοικούμε. Σηματίστηκε η πόλη των Πατρών από συνένωση και θα επεκταθούμε εν συντομία τριών πολισμάτων λέει δηλαδή τριών κομοπόλεων της Αρώης, τη Ανθία και τη Μεσάτιδο. Αυτά τα τρία πολίσματα συνενώθησαν με την ερχομό του Πατρέα που ίσω και το όνομα Πάτρε οφείλεται κατά 90% στον Πατρέα που ήρθε από τη χώρα τη Λακεδέμονο, δηλαδή από τη Σπάρτη, μαζί με τον πατέρα του τον Πρευγαίνει. Αλλά και άλλοι ιστορικοί λένε ότι μπορεί να είναι από τη λέξη πατρίδα. Πώ λέμε, ο νόσο, άριστο αν περιπάτρη. Μάλιστα και ονομάστη η πόλη στον πληθυντικό Επάτρε, δεν είναι τυχαίο που εμείς τα πήραμε όλα ότι είναι τυχαία και απλά και λέμε η Πάθρα, έτσι χάρη συντομία. Διότι ήταν συνένωση τριών πόλεων, γι' αυτό απεκαλεί το στον πληθυντικό Επάτρε, το Ε με αλφα, Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η πόλη αυτή ονομάστηκε έτσι. Κατά τον Να... ίδιο τρόπο φαντάζομαι εκτός Ε Αθήνε, θέματος, ε Καλάμε, μάλιστα. ε Φαρέ, Μάλιστα, λοιπόν, γιατί yeah. ιστορική πόλη και το Φαρόν, από yeah. που yeah. έχω την τιμή να κατάγομαι, yeah. γιατί χρονολογείται και το Φαρέ από το 800 π.Χ. Η πόλη των Φαρών ήταν μέλο τη Δεδεκαπόλεω και μέλο τη Δεκαπόλεω μαζί με την Μάτρα μετέπειτα. Με στρατηγού φημισμένου οι οποίοι προείδρευαν μέχρι στην Αχαϊκή Συμπολιτεία που έγινε το 280 π.Χ. Εδώ να αναφερθούμε εν συντομία λιγάκι στην ευρύτερη περιφέρεια. Είχε ονομαστεί από το, το παλιά Σικαιώνα μέχρι τη βορειοδυτική αυτή πλευρά στην Αχαγιά είχε ονομαστεί Αγιαλία. Οι λέξεις βγαίνει μάλλον ή από το βασιλιά Αγιαλέα ή από τη λέξη γυαλός γιατί είχαν απλωθεί σε όλα τα παράλια της Πελοποννήσου. Εδώ λένε ότι ο πρώτος που ήρθε στην Πάτρα και ίδρυσε την Αρώη ήταν ο, ο Εύμηλος που Εύμηλος αγαπητοί τελεθεατές, να πούμε τι σημαίνει. Είναι από τα καλά μήλα. Μήλο στα αρχαία σημαίνει πρόβατο. Ήταν μεγάλος μάλλον τσελιγκάς και είχε καλά πρόβατα και γι' αυτό ονομάστηκε Εύμηλος, ο οποίος εγκαταστάθηκε και ίδρυσε πρώτα την πρώτη πολύχνη την Αρώη. Αρώη μάλλον βγαίνει από το ρήμα Αρώ, Αρώ που σημαίνει οργόνο, εξού και Άρης, που σημαίνει σίδερο, το ενί που μπαίνει μέσα στη γη και καλλιεργεί το χώμα. Κύριε και ήρθε από την Ελευσίνα ο Τριπτόλεμος και δίδαξε για πρώτη φορά την καλλιέργεια του Σίτου στη Δυτική Ελλάδα. Αυτός ήταν ο έμμυλος που ίδρυσε. Οι Αιγαλείς που κατοικούσαν από Σικαιώνα μέχρι Δήμη, μέχρι κάτω Αχαΐα, μετά ήρθανε τα εγγόνια του Έλληνος Υιού του Δευκαλίωνος, ως αναφέρει η μυθολογία, αλλά υπάρχουν και ιστορικές αποδείξεις περί τούτου, οι οποίοι ο Ιωστού του Ξούθου ο ένας ο Ιωνας ήρθε και κατοίκησε γιατί δεν τον χωρούσε βέβαια η Αττική με προτροπή του πατρός του κατοίκησε στην Αιγαλία. Η Αιγαλία μετά ονομάστηκε Ιωνία. Ο έτερος ιός του Ξούθου και αδελφός του Ιωνα ο Χεός μια, μια παραξήγηση με τον πατέρα του πήγε και καταστάθηκε στη, Λακεδεμο... χώρα δηλαδή στην Σπάρτη, στη σημερινή Λακωνία. Και από εκεί με την κάθοδο των Δωριέων αναγκάστηκε ο Αχαιός και μετακόμισε στους συγγενείς εντός παρενθέσεως εισαγωγικών Ιωνες και ήρθαν σε ρήξη και με τη ρήξη ε, επεκράτησε ο Αχαιός και από τότε ονομάστηκε Αχαΐα η ευρύτερη περιφέρεια στην οποία έχουμε την τιμή να κατοικούμε. Ερχόμενοι τότε η Αχαιοί από τη χώρα της Λακεδαίμονος ήρθε κάποιος προύχοντας Άρχοντα Πρεβιέννη με τον ιό του Πατρέα, ο οποίο ίδρυσε μαζί με του Απίκους, έτερου Αχαιούς, τη σημερινή πόλη των πατρών στην οποία εμεί σήμερα απολαμβάνουμε του τον ευλογημένο τόπο. Όπως καταλαβαίνετε λέμε είναι μεταξύ μυθολογίας και ιστορικής αλήθειας. Εγώ πιστεύω πάντο, πάντα, όπω λέει και ο Παπαριγόπουλο, ο μεγαλύτερο Έλληνη ιστορικό. Κάποιο έρισμα υπάρχει. Ναι, δεν, δεν μπορεί, είναι. να ονομάσει από τη λέξη πατρίδα ή πάτρα. Γενικά και η μυθολογία όπω είναι. Και η μυθολογία, δεν, τη λέμε εμεί μυθολογία. Αλλά για κοιτάξτε, σήμερα ανακαλύπτονται πάρα, πάρα πολλά τα οποία θεωρούσαμε μυθικά, έτσι. Αχ, πάλι να βγάλω μια πίκρα. Ε, γιατί και οι πραγματικότητε για πολλού και ειδικά για αυτούς που μας διοικούν, αν θέλετε, και έχουν καταντήσει μύθι. Αυτή η ωραία πάτρα για την οποία ακόμα τα τόσα εντυπωσιακά και δείγμα τους ήδη, ας πούμε, απολα... απολαμβάνουμε και τα επόμενα που θα ακολουθήσουν από τα όσα έχετε να μας καταθέσετε. Τι κάνανε για αυτόν τον τόπο αυτόν τον τόπο που έβγαλε τόσους πολιτικούς και αυτές είναι οι κουβέντες που δεν τις λέω εγώ, τις ακούτε και εσείς καθημερινά. Σημαντικές για τούτο τον τόπο, για τούτο τον τόπο, ναι, αυτοί οι άνθρωποι, ας δούμε τους δρόμους των πατρών μόνο για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Αγαπητοί αδελφοί, συμπολίτε και εμείς, αλλά πατρινοί πολιτικοί. Παρακαλώ, συγχωρείστε. Συνεχεία, ιδρύθηκε προ τιμή του ιού του Ευμήλου του Ανθία. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή των Ιστορικών, Ελλήνων Ιστορικών και ξένων, ο οποίο έπεσε και, και σκοτώθηκε. Εκτίστηκε η Άνθια, αλλά μπορεί να είναι και από το Ανθοφορία, από, τη, από το ρήμα Ανθό. <χω> ε, ανθοφορία Και μετέπειτα εκτίστηκε η Μεσάτις η μεσά τη, μάλλον η άνθια ή το εκεί που είναι ο μήλυχο ποταμό. Ο μήλυχο ποταμό τότε λεγόταν αμήλυχο, δηλαδή σκληρό ποταμό. <χω> και προ εξευμενισμό τη θεά Αρτέμιδο ονομάστηκε μήλυχο, δηλαδή πράο, διότι εκεί γίνονται και θυσίες. Και εξευμενίστη η θεά Αρτέμιδο και το στερητικό Α έφυγε από μπροστά και έγινε μήλικο, δηλαδή πράο. Εκεί είχε χτιστεί από τι τρει πολύχνε αυτέ τότε τη Αχαΐας, τη σημερινή δηλαδή πόλεω των πατρών, ένα περίφημο και περικαλή λαό τη Αρτέμιδο, η οποία λεγόταν Τρικλαρία Αρτέμις. Τρικλαρία σημαίνει από τη λέξη κλήρο που σημαίνει τόπο μέρο, λαχνό που λέμε εμεί στα δωρικά είναι κλάρος, ο κλήρος και ονομάστηκε τρικλαρία και ήταν στο κοινό σύνορο των τριών κομοπόλεων την οποία τιμούσαν και με και να την εξευμενήσουν και ονομάστηκε μετά ο μύλικος πήρε το όνομα Μίλικος. Βλέπω ότι τα ονόματα είναι ιστορικά, δεν είναι τυχαία τοποθετημένα. Οι πρόγονοι μας μετά την, Ανεξαρτησία του 1821, είδατε με σοφία, είχαν διαβάσει ιστορία, δεν τα έβαλαν τα ονόματα στην τύχη. Άνοιξαν τα ιστορικά ντουκουμέντα γιατί πολλήσαντε στην Αλοδαπή και είχαν προσβάσει στις βιβλιοθήκες στις ξένες γιατί μας είχαν κλέψει όλο τον ιστορικό θησαυρό, ιδίως οι σταυροφόροι το 1204 πήραν όλα τα έγγραφα Άδειασαν τη βιβλιοθήκη του Κωνσταντινούπολη και τα πήγαν στο εξωτερικό, ιδίω στην Ιταλία, εκεί πήγαν οι δικοί μα μορφωμένοι άνθρωποι και ξεσήκωσαν όλη την ελληνική ιστορία για να τη μάθει μετέπειτα το ελεύθερο πλέον ελληνικό κράτο μετά το 1829, που ήρθε ο πρώτο κυβερνήτη ο Καποδίστρια. Λοιπόν. Και στι μέρε μα, α είναι καλά, μιλάω για το ενδιαφέρον, το προσωπικό, ναι. το ελληνικό ενδιαφέρον. Όπερ και το ζητούμενο. Ε, Α είναι καλά η Οξφόρδη, παραδείγματο χάρη, ναι. όπου ε, φοιτητέ, πλήθο φοιτητών παγκοσμίω τρέχουν για να μάθουν την ελληνική γλώσσα, αρχαία, την αρχαία, αρχαία γλώσσα. και την νέο ελληνική. Κύριε Φώτη, μια και θίξατε την αρχαία ελληνική γλώσσα, πρέπει να πούμε μερικά πράγματα. Όποιο ευαθύνει στην ελληνική ιστορία, γι' αυτό δεν θέλουν την αρχαία ελληνική γλώσσα. Γιατί είναι από την αρχαία ελληνική γλώσσα, δεν τη θέλουν ξένα σκοτεινά κέντρα μπορείς να μάθεις την πραγματικότητα αναλύοντας τη λέξη. Εδώ λέμε οδός εφμήλου. δεν είμαστε εμείς. Ακριβώς. Ποιο ελάχιστοι εκ των πατρινών γνωρίζουν μέγα. γιατί λέγεται οδός εφμήλου και τι σημαίνει ευμήλος στα αρχαία ελληνικά. Και εγώ την έβλεπα αυτή την οδό και έλεγα «ε, οδός ευμήλου. Δεν γνώριζα εγώ πριν από χρόνια γιατί λεγόταν Ο οδ, Δό Ευμήλου. Κάντε και την πρότασή σα, παρακαλώ. Εγώ θα, είχα προτείνει, επειδή ήμουνα η ταπεινότη μου και ο νομαρχιακό σύμβουλο, είχα προτείνει στου δημάρχου μέσα στο νομαρχιακό συμβούλιο και το προτείνω και στον σημερινό συναδελφό μου και μαζί γνωστό μου δήμαρχο Κώστα Πελετήδη, τον άξιο αυτό δήμαρχο, του προτείνω να πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλους τα σοδούς όπως είναι και σε πολλά μέρη του εξωτερικού να αναγράφει, λέει Εφμιλ, ο Δός να γράφει πρώτος βασιλιάς της πόλεως των πατρών 1400 π.Χ. Να μαθαίνει να κεντρίζει το ενδιαφέρον του Έλληνα πολίτη, να ανοίγει το λεξικό του, την ιστορία του σήμερα είναι το ίντερνετ, είναι πανεύκολο για τα παιδιά μας που γνωρίζουν την τεχνολογία αυτή ενώ δεν την κατέχουμε. Να πατήσει το κουμπί και να δει μόλις δει πρώτος βασιλιάς της Πάθρας μαζί με τη λέξη έμειρος θα δει πως ιδρύθηκε και η πόλη στην οποία κατοικούμε κύριε Μπαρούτα. Έχει ωραία, μεγάλη σημασία ωραία. αυτό. Δυστυχώς όμως δεν αναγράφεται πουθενά. Αφού είμαστε όπως λέμε χαρακτηριστικά ανιστόρητοι. Είμαστε ανιστόρητοι. Μετά λοιπόν από την παρακμή τη Μακιναϊκής εποχή. Άρχισε οι Αχαιοί μόνοι τους πλέον να συγκροτούνται και να φτιάξουν συμπολιτεία. Στη συμπολιτεία μπήκαν δέκα πόλεις. <coughs> Ήτανε η Αγίρα, η Βούρα, η Φαρές, η, η Δήμη, η Τρίτεα, η Πάτρα, η Πελίνη και το Λεόντιο και έκαναν την λεγόμενη δεκάπολη. Έκαναν το, την κοινή πολιτεία. Και κοιτάξτε να δείτε, ενώ η δημοκρατία ξεκίνησε, λέμε, από την Αθήνα, ότι το πολίτευμα της Αχαϊκής Συμπολιτείας ήταν τελείως δημοκρατικότατο. το δύο συνελεύσεις κατέτο στο Αίγιο. Κάθε χρόνο είχαν οριστεί ημερομηνίε ανεξαρτήτως των γεγονότων πότε θα γίνουν οι συνελεύσεις. Εξελέγεται ο στρατηγός για ένα έτος από κάθε πολιτεία. Πρώτος στρατηγός ονομαστός αυτής της κοινοπολιτείας ήταν ο στρατηγός Άρατος κατηγόμενος από τη Σικιώνα δηλαδή από το σημερινό Κιάτο. Πολλά γνωστά ονόματα. Ναι. Οδός, οδός Άρατου. Μετά ο επιφανέστερος των όλων ήταν ο στρατηγός Φιλοπίμιν από τη μεγαλόπολη της Αρκαδίας. Η συνεχίζεται. Και δυστυχώ κύριε Μπαρούτα, το φιλοποίημα αυτόν τον δηλητηρίασαν ήδη οι Έλληνε στη Μεσσηνία. Και αναγκάστηκε η Αχαϊκή Συμπολιτεία που είχε ονομάσει όλη την Πελοπόννησο σχεδόν Αχαία, γιατί είχε περκαθεί παντού, αυτή η Δημοκρατική Συμπολιτεία, αναγκάστηκε να πολεμήσει, τους, να τιμωρήσει του Μεσίνιου για τη δηλητηριασμό του μεγάλου αυτού στρατηγού ο Αποκαλείται από τους ιστορικούς ο έσχατος των Ελλήνων. Και γιατί αποκαλείται έσχατος των Ελλήνων κύριε Μπαρούτα μου. Διότι μετά ήρθε η πτώση του Ελληνισμού και η επικράτηση του Ρωμαϊκού κράτους. Και εδώ αναφέρει ο μεγάλος πλούταρχος να τα πούμε να τα ακούσουν εκεί σημερινοί που κατέχουν την εξουσία Έλληνες συμπατριώτες μας ότι οι Έλληνες Έκαναν πέντε νικηφόρους πολέμους, δεν αναφέρεται στον Αλέξανδρο γιατί είναι εκτός ορίων της ελληνικής επικρατείας οι αγώνες που έκανε ο Μέγας Στρατιλάτης. Πολέμησαν Μαραθώνα, Πλατεές, Σαλαμίνα, Θερμοπύλες, οι έτεροι δε αγώνες των Ελλήνων συμπατριωτών μας, λέει ο Μεγάλος Πλούταρχος. Ή το ΟΗΣ να, βγάλει το, να βγάλει το μάτι του άλλου. Οι μεγαλύτεροι αγώνες. Οι μεγαλύτεροι αγώνες. Και yeah. οφείλεται περισσότερο λέει εις την εριστική συμπεριφορά και μίσος των τότε τοπικών ηγεμόνων. Ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου. Και τι έκαναν με αυτό οι Έλληνες, παρεδόθησαν άνευ όρων εις τους Ρωμαίους. Ενώ έβλεπαν τον κίνδυνο εκδυτικών, εν δεν ήθελαν να συμπράξουν μαζί και οι εμφύλοι εις επέτρεψαν στους Ρωμαίους να έρθουν και να κατακτήσουν τα ιερά του τα χώματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα μέχρι το 165 περίπου π.Χ. που ήρθαν οι Ρωμαίοι οι οποίοι κατέκτησαν όλη την ελληνική επικράτεια. Τούτος ο λαός ή του ύψους ή του βάθους. Η προστιμή τους όμως οι αυτοκράτερες της Ρώμης ο Άυγουστος είδε το ευλογημένο του το δω και έδωσε εξαιρετικά προνόμια και ονόμασε τότε την Πάτρα Κολόνια Αογούστα Αχάια Πατρένσης, δηλαδή σεβαστή απικία της Αχαΐας σε Πάτρε. Της έδωσε τρομερά προνόμια της Πάτρας, εκ την εξαίρεσε από τη φορολογία, έγινε ένα κέντρο θαυμαστό η πόλη μας, μιλάμε για το 150 π.Χ. μέχρι το μετά Χριστόν. Έγινε εξαιρετικό μεγάλο κέντρο, την επεσκέφθηκαν οι αυτοκράτορε μέχρι και ο Νέρονα επεσκέφθη την πόλη των πατρών. Έχει. Έγινε κύριε Φώτη Πάτρε, ένα άνθισαν <κυκυκυκ> οι τέχνε, τα γράμματα και οι πύληνοι λίχνοι που κατασκευάζονται στην πόλη σε πάρα πολλά εργαστήρια έγιναν παγκοσμίου φήμη της πόλεως των Πατρών και η Πάτρα κατέστη παγκόσμιο κέντρο. Δηλαδή η περιοχή αριθμούσε τότε άνω των 70.000 κατοίκων. Δεν είναι λίγη, μην κρίνουμε με τα σημερινά δεδομένα. Δυνατό. Έγινε το κέντρο σχεδόν της Ελλάδος. Έχει μεγάλη σημασία για την πόλη μας. Βλέπετε ότι πέρασε πολλά. Φτάσαμε τώρα από το 2000 π.Χ. Προχωράμε και φτάνουμε στη Ρωμαϊκή εποχή. Και φτάσαμε μέχρι τον τρίτο μετά από ένα φοβερό σεισμό η πόλη άρχισε να παραπέει πάλι και να πέφτει σε παρακμή. Βλέπετε είναι και τα φυσικά φαινόμενα και δυστυχώς που δεν μπορεί ο άνθρωπος σηκώνει τα χέρια και, κάνω. και κατέστησε ο σεισμός ολοκληρωτικά την Πάτρα. Αλήθεια. Και με την επίσκεψη του Νέρονα κύριε Φώτη είχαμε την τιμή τη Μεγάλη να επισκεφθεί την πόλη των Πατρών ο πρωτόκλητος μαθητής του Χριστού μας, ο Άγιος Ανδρέας. Ήταν ευλογία για τον τόπο της Αχαΐας και θα δείτε γιατί ήταν ευλογία. Ο πρωτόκλητος Άγιος Ανδρέας, αδελφός του Πέτρου, γιος του Ιωνά, αφού εδίδαξε Βυθινία, Μικρά Ασία, Πόντο, Κωνσταντινούπολη, σκηθεία, ασιατική και ευρωπαϊκή σκηθεία. Δηλαδή επάνω τα μέρη αυτά, πάνω από τον πόντο. Καταλαβαίνετε τώρα από πού πέρασε. Κατέληξε στην πόλη των Πατρών. Ήρθε στην Πάτρα και φιλοξενήθηκε στο σπίτι ενός σωσίου. ηγέτη στην πόλη των Πατρών, ανθίπατος των Ρωμαίων, ήταν ο Αιγιάτης, μάλλον καταγωγή από την Έδεσσα όπω αναφέρουν ιστορικέ πηγέ, ο Γιάννη. Αδελφός αυτού ήταν ο στρατοκλή. Γι' αυτό λέμε εδώ στρατοκλέου εδώ. Με. Η σύζυγος του Αγιάτη ονομάζεται το Μαξιμίλα. Επειδή είχε έναν υπερέτη ο οποίο είχε ανίατο πρόβλημα, η σύζυγο του Αγιάτη επίστεψε στον Ανδρέα μόνο μόλις τον αντίκρισε ότι είναι διαφορετικός από τους άλλους ανθρώπους τον πρωτόκλητο. Με το βλέμμα. Εκλονίστη. Και λέει στον άντρα της, δεν φωνάζουμε αυτόν τον μαθητή του Ιησού που λέει ότι ήρθε στην Πάτρα να δούμε τι μπορεί να κάνει. Και θεράπευσε παραχρήμα χρήμα αμέσως αγαπητοί τηλεθεατές τον υπηρέτη του Αιγιάτη. Φεύγοντα ο Αγιάτη, ίσω μπορεί να πήγε στη Ρώμη, γιατί ο αυτοκράτορα διέτασε και έπρεπε να υπακούσει έμεινε να πιλωτεί στο αδερφό του ο Στρατοκλής. Η Μαξιμίλα επίστεψε στο κήρυγμα του Αποστόλου Ανδρέα και ο Στρατοκλής ο οποίο μετέπειτα έγινε ο πρώτο επίσκοπος πατρών. Ερχόμενο, ακιαφικρούμενο πάλι στην πόλη των πατρών, ο Αγιάτη, η δική του, του είπαν ότι ξέρεις αυτός και σηκώνει τα πλήθη, 20.000 κόσμο μαζεύτηκε και δίδασκε και εδώ που είναι η παλιά βασιλική του Αγίου Ανδρέα ήταν ο, ναό ναός της, της, Δήμητρας και υπήρχε και η πηγή το ιερό νερό της Δήμητρας που υπάρχει ακόμη νομίζω στον παλιό ναό έτσι ε, δεν είναι. Ε. Ναι. Τον κάλεσε ο Στρατοκλής και του λέει ότι δεν μ' αρέσει το κήρυγμά σου ότι αρνείσαι τα πάντα, τους θεούς, τους ναούς, τους υπάρχοντας και είναι κάτω από την εξουσία τη δική μου και σε παρακαλώ πολύ για το καλό σου, σε διατάσω να σταματήσεις να λες αυτά. Ο Απόστολος Ανδρέας τον κοίταξε τάραχος και του λέει εγώ ήρθα να σε διδάξω τη ζωή που εσύ δεν μπορεί να καταλάβεις. Εάν θέλεις να μ' ακούσεις, Μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Ο Γιάτσι, καταλαβαίνετε, σαν εξουσία δεν εδέχεται παρατήρηση. Και αφού βασάνισε, βάναυσα τον Απόστολο Ανδρέα, να μην μακρηγορούμε, τον άφησε μια νύχτα να σκεφτεί. Ο Απόστολο Ανδρέα, καταλαβαίνετε, γνώριζε ότι ήρθε το τέλο του. Και έκοψε δύο ξύλα από ελιά, ξερά, και έφτιασε ένα σταυρό χιαστή. Ο Ανδρέα τον είδε το σταυρό, κατάλαβε, και όταν πλησίασε κοντά στο Σταυρό, λέει: Χέρε, Σταυρέ, θαυμαστέ που ευλογήθη από τα άγια και τα μέλη του Χριστού μα. Δέξε με, Σταυρέ μου, είμαι έτοιμο. Κύριε, το σώμα μου θα μείνει στη γη. Η δε ψυχή και το πνεύμα μου έρχεται προς σέ. Και την ώρα τη Σταυρώσεω, λένε αυτόπτε μάρτυρε. Σα λέω: Έχει συγκεντρωθεί 20.000 κόσμο εφωτίστη ο ουρανός επί μισή ώρα, ώσπου να παραδώσει ο Απόστολος το Πνεύμα Του. Αυτό ήταν ευλογία για τον τόπο, μεγάλη, διότι βοήθησε πολλές φορές τους, τους κατοίκους της πόλεως των Πατρών από επιδρομές Σλάβων και Βαρβάρων. Και θα συνεχίσουμε μετέπειτα στο επόμενο κεφάλαιο, πάλι στη Βυζαντινή εποχή, πως έφυγε το λείψανο του Αποστόλου από εδώ, και πού πήγε και πού κατέληξε. Και προχωράμε τώρα ως αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση επιτρέπω. Ε, εγώ ε, στην προσπάθειά μου να επιλέξω ένα άσμα τέλος πάντων που να έχει σχέση με τα ιστορικά σας εδώ πέρα, mm. τα τόσο ωραία ε, δεν περίμενα ότι είχα κάνει τόσο ο, καλή επιτυχία τελικά <κυκλή> προσπαθώντας από πλευράς μου να καλύψω την μουσική επένδυση βεβαίως. αυτής της εκπομπής. Και βεβαίως ως προς αυτό θα ρωτήσω όταν θα είναι ναι. να την τραγουδήσουμε. Διαφορετικά θα μου πείτε εσείς το... Και να ολοκληρώσουμε τον Απόστολό μας, Μάλιστα. τον Ανδρέα, ο Παύλος. Αυτό το έχω ξεκριβώσει από μια ιστορική <κοί> πηγή, όχι από θρησκευτική πηγή της Ορθοδόξης Μοναχησίας. Λέει όλοι οι Απόστολοι ήσαν δυνατοί φωτισμένοι με το Άγιο Πνεύμα, εκήρυξαν τον Θείο Λόγο του Χριστού, αλλά θα είπε λέει ο Παύλος ότι περισσότερο των όλων Ανδρέας εκαρποφόρησε. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν. Αυτό είναι μία πληροφόρηση που δεν μπορώ τα 100 να το αποδεχτώ, αλλά πρέπει να το πω, το βρήκα σε ένα ιστορικό βιβλίο παλαιό του 1840, και λέει αυτή τη ρίση ότι την είπε ο Απόστολος Παύλος. Ότι ουδείς άλλος όσο ο Ανδρέας σε καρποφόρησεν. Και ε, εγώ τον θεωρώ, τον, θεωρώ, και επειδή είναι δικό μα Απόστολος εδώ πρωτόκολλο. Και πολύ μας. Και πολύ τον θεωρώ από τους πρωτοκορυφαίους. Εξάλλου αυτή η φράση δεν διατυπώθησε ο Αρατυχαία. Υπήρχε λόγο, λόγος ας πούμε που και, και αυτός που Και τώρα μπορούμε να δικότε. πούμε το άσμα μας. Πολύ καλά. Για να μην κουράζω και τις λοιπόν, ε, Επειδή αναφερόμαστε <κο> στην Ελλάδα μας και στην ιστορία της, την τόσο εξαιρετική, την τόσο μοναδική, την τόσο ελληνική mm. και την τόσο χριστιανική. Το άσμα έχει ως εξής. Mm. Ατενίζω μια πατρίδα ευλογημένη από το Θεό, πρικισμένη με ένα θείο παραδείσου θησαυρό. Η Ελλάδα πλουτισμένη με ονείρων ομορφιές, απ' τις κορφές ως τις ακρογιαλιές. Σαν διαμάντη θάλασσά μας δες λάμπει την αυγή κι ο σταυρός ψηλά στολίζει κάθε μια βουνό κορφή, τα κεριά σε ένα ξοκλήσι, αϊλοφός, τα δειλήνα και η ψυχή. Τραγούδι αρχινά. Στρέφω τη ματιά μου στο γαλάζιο ουρανό, να αντικρίσω σε μου λαχταρό. Έχω στην ψυχή μου τη μορφή σου ζωγραφιά, την ορθόδοξη, την πίστη στην καρδιά. Θα σταθώ κι εγώ, εγώ της, της πίστης, πίστης μαχητής στον τόπο αυτό, φλογερός αγωνιστής με το Χριστό. Και τα, τα χώματα σου Ελλάδα τα ζηλεύουνε πολύ. Αποτίσανε με αίμα δάκρυ μαρτυρές ηρωικοί Με στην ιστορία έλαμψαν ακρόνητες μορφές που ντρόπιασαν σκληρούς κατακτητές. Και οι ήρωες αυτοί που μα χαρίσαν λευτεριά πριν τι μάχες, δακρίζανε μπροστά στην Παναγία. Και θα ζουν με στι καρδιέ μα όλο ζωντανή τρανι τη πίστη της. Πίστης της. Πατρίδε σποδιεί. Στρέφω τη ματιά μου στο γαλάζιο ουρανό, Να αντικρίσω σε θέα μου λαχταρώ. Έχω στην ψυχή μου τη μορφή σου ζωγραφιά, την ορθόδοξη την πίστη στην καρδιά. <Τι> Θα σταχώ κι εγώ της πίστης μαχητής <Τι> στον τόπο αυτό. Λογερός αγωνιστής με το Χριστό πολύ ωραίο το άσμα αυτό το ελληνικό που είναι εθνικο-θρησκευτικό πολύ σωστά πολύ, πολύ σωστά. ωραίο άσμα γι' αυτό σκέφτηκα να το πούμε στην σημερινή ωραία εκπομπή και μάλιστα να υπογραμμίσουμε του, της Εποδού τα τελευταία λόγια θα σταθώ κι εγώ της πίστης της μαχητής, μαχητής της, στον τόπο αυτό, αυτό Φλογερός αγωνιστής με το, με το Χριστό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Και βάζουμε και ένα ερωτηματικό. Ερωτηματικό. Μάλιστα. Και συνεχίζουμε παρακαλώ, λοιπόν, κύριε παρακαλώ. Παρούτα μου, ήρθαν οι Ρωμαίοι, χωρίστηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η Πάτρα, είπαμε, γνώρισε μεγάλη ακμή, ήρθε ο Απόστολος εδώ, δίδαξε. Ακόμη δεν είχε επικρατήσει ο Χριστιανισμός. Ήρθε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος. άφησε του ιούς αυτού Κώστα, Κωνσταντιο και Κωνσταντίνο επευλήθη ο Κωνσταντιο στα άλλα δύο αδέλφια και έγινε μονοκράτορα, αυτοκράτορ. Ευρισκόμενος στην Ανδριανούπολη έμαθε ότι τα λείψανα του Αγίου Ανδρέα καθώς και του Ευαγγελιστού Λουκά φυλάσσονται στην Πάτρα. Στρατη, στρατηγό είχε τον Αρτέμιο, το μετέπειτα Άγιο Αρτέμιο που πήγε στην αντιοχία προ στήριξη των φτωχών και διοκομένων από τον Ελληνιανό τον Παραβάτη και ο οποίος μαρτύρησε και έγινε μεγαλομάρτης της πίστης και του Χριστού. Και εμείς τον έχουμε και τον τιμούμε Άγιο Αρτέμιο. Yeah. Ο Αρτέμιος λέει αυτό, άρχοντά μου με τα χαράς, του λέει λάβε τα απαραίτητα και πήγαινε στην Πάτρα και φέρε μου αυτούς τους δύο θησαυρού. Του Αποστόλου Ανδρέα καθώς και του Ευαγγελιστού Λουκά. Γι' αυτό λέμε μία εικόνα στο Μέγα Σπύλιο έργο του Ευαγγελιστού Λουκά και λέει ο Άρας, μα ο Λουκάς δεν ήταν από εδώ. Ναι, αλλά έζησε στην Πάτρα πάρα πολλά χρόνια και μαρτύρησε στη Βιωτία και αυτός πέθανε. Λοιπόν, πήρε στρατεύματα ο Αρτέμιος και έφτασε στην Πάτρα. Οι πατρινοί του είπαν να στο δώσουμε το λείψαν αλλά θέλουμε αντάλλαγμα. Λέει ο Αρτέμιος, ο Άγιος, τι θέλετε, λέει δραγωγείο στερούμεθα νερού, έχουμε πηγές, εδώ στου πρόποδε του Παναχαϊκού δεν έχουμε όμω νερό στην πόλη μα. Ο Αρτέμιο λέει αυτό μπορεί να το κάνω. Τότε με τα χαρά να σου δώσουμε το γύψα να τον πα στην Κωνσταντινούπολη να φυλαχθεί από τον Αυτοκράτορα. Και στρατοπέδευσε εκεί που είναι το σημερινό γυροκομειό. Yeah. Εκεί έφτιασε. Ε, Πώ να σου το πω, συσίτια και μαζεύονται εκτό από το λαό που εργαζόταν. Φτωχοί, γέροντες και πέντες. Και γι' αυτό έμεινε η γυροκομείο και χτίστη μετά ιστορική μονή του γεωκομείου η οποία έλαβε την τελική της μορφή το 1836 μετά από καταστροφές και λαϊλασίες και πυρκαγιές από όλους τους κατακτητάς. Και αυτό υπάρχει η μονή ιστορική και γι' αυτό λέγεται μονή του γεωκομείου, Παναγία Γεωκομίτσα. Είδατε όλα έχουν την ουσία τους, αυτό διδάσκει ιστορία, να μαθαίνεις γιατί ο τόπος σου έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και γιατί έχει αυτά τα ονόματα. Ότι δεν είναι τυχαία. Ποιο ήρθε, ο Άγιος Αρτέμιο. Μεγάλη τιμή για την πόλη. Παρεδόθη το λίψανο. Δεν παρεδόθη όμω η κάρα και τι άλλο δεν δώσαμε. Ένα εδώ επίσκοπο, ηγούμενο, μοναχός μάλλον, έκλειψε ένα δόντι του Αγίου. Κύριε. Ένα μέρο από το γόνατο και τρία δάχτυλα. Εγώ προσω... προσωπικά αυτά για πρώτη φορά τα Και ακούω. τρία δάχτυλα. Ονόματι Ρίγουλος. Ο οποίο ξέρετε που τα πήγε αυτά, κύριε Φωτή. Στη Σκοτία. Γι' αυτό στη Σκοτία, βλέπετε, το πρώτο πανεπιστήμιο τη Σκοτία λέγεται Άγιο Ανδρέας, Υπάρχει πόλη του Αγίου Ανδρέου. Και γι' αυτό οι Σκώτοι και οι Άγγλοι, εκτό από το Σταυρό του Χριστού, οι Άγγλοι τον κανονικό, έχουν και το χιαστή Σταυρό του Αποστόλου Ανδρέου. Σκέψου που έφτασε η χάρη του Αγίου μας και τιμάται και στη Σκοτία. Και στη σημαία της Αγγλίας, αν έχετε παρατηρήσει, εκτός από τον και κανονισμένο σταυρό του Κυρίου μας, έχει και το χιαστή, δεν το έχουν στην τύχη, προς τιμήν του πρωτόκλητου Αποστόλου των Πατρών Ανδρέου. Βλέπετε ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και, το... πόσο, και πόσο ας πούμε επαληθεύονται ε, εκείνη η ιστορική ρίση που προαναφέρατε για το, το Αποστόλο Παύλο για τον... Ναι, δηλαδή. ναι, ναι, πόσο εκαρποφόρησεν ο δεις άλλος λέει ο Παύλος. Πέρασαν τα χρόνια, η Πάτρα ένιωσε πάλι σεισμούς μεγάλους, ιδίω από το 500 με το 800, τρεις άλλοι πάλι σεισμοί που ήταν πάρα πολύ καταστρεπτικοί. Στον έναν μιλάμε ότι οι νεκροί μπορεί να ήσαν τα πάνω από 15.000. Φανταστείτε ότι έτρεμε η γη λέει τρεις μέρες. Καταλαβαίνετε ότι οι του Βυζαντίου όταν έμαθαν το γεγονός καταστενοχωρήθηκαν και επισκέπτηκαν την πόλη των Πατρών και έδωσαν προνόμια τότε στην πόλη. Δεν κακό να καλού προνόμια και ανεπτύχθη πάλι η πόλη στον Πατρών και άκμασε κατά τον 8ο αιώνα όπου εκεί μία αρχόντισσα της πάνω Πάτρας Μάλλον λένε ότι έμεινε η Δανιλίδα, γι' αυτό λέμε εδώ Δανιλίδο. Πάντε τώρα, άλλα γνωστά Στου Τσολιάδε <σταλείσμα> λέμε εδώ Δανιλίδο. Η Δανιηλίδα ήταν μεγάλη αρχότη. Είχε πόσο λέτε υπηρετικό προσωπικό εργατιά. Απάνω από 6.000 εργάτε. Και τι κατασκεύαζε κύριε Μπαρούτα μου Ήταν τόσο λεπτό η φαντότο το μετάξι τη που χωρούσε ολόκληρο φόρεμα λένε ιστορική μέσα σε έναν κάλαμον. Αραχνοήφαντος όπως ο ιστός της Αράχνης. Αυτό έδωσε μεγάλη έγκλη στην πόλη των Πατρών, πολλά κέρδη στην πόλη των Πατρών και όταν επεσκέφθηκαν την Πάτρα ο Θεόφιλος με εντολή του Αυτοκράτορα τότε, ένας υποκόμος του Θεόφιλου ονόματος Βασίλειος, ο οποίος ήταν τρομερός παλικαράς λένε, ο μόρφος άνδρας, με τρομερά χαρακτηριστικά προσώπου, τον εφιλοξένησε η Δανιλίδα. Και ένας εδώ μοναχός που υπηρετούσε τον Άγιο Ανδρέα ο οποίος να πούμε παρεμπιπτόντως ότι ο πρώτος ναός εκτίστη μετά το 550 του Αγίου Ανδρέα και μετά μέχρι το 1761 από τον οι Οθωμανοί και δεν έμεινε τίποτα και άρχισε μετά άλλος το 1835 να χτίζεται η σημερινή παλιά βασιλική ε, του Παλαιού Ναού. Ή <Το> η Δανιλίδα... Τη είπε ο μοναχός ότι αυτόν που φιλοξενείς θα γίνει αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Και πράγματι έτσι έγινε. Και είναι η δυναστεία των Μακεδόνων βασιλέα, βασιλέων αυτοκρατόρων με πρώτον το Βασίλειο. Την κάλεσε ο Βασίλειος όταν έγινε αυτοκράτορα στη Δανιλίδα, την τίμησε πάρα πολύ και έδωσε μεγάλα προνόμια στην πόλη των Πατρών, έφτασε εξακουστά τα, τα, μεταξωτά της υπερφαλάγγισε την Ιταλία μέχρι και στην Κίνα ακόμη, που ήταν η παραγωγή <σχέντος> και η καταγωγή του μεταξοσχόληκος και έγιναν ξακουστά σε Δύση και Ανατολή τα μεταξωτά υφάρματα της πόλεως των Πατρών. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ήταν μεγάλη ακμή για την πόλη των Πατρών. Και ε, οι λέξεις που λέμε σήμερα καντριάνικα, αν έχετε ακούσει, πιστεύω ότι <σχέντος> έχετε ακούσει, μάλλον βγαίνει από τη περσικοαραβική λέξη «κάντρ» που σημαίνει «ιστός υφαντού» και επειδή ο πρωτότοκος ιός της Δανιλίδος ονομάζεται ο Γιάννης, έγινε ο ιστός του Γιάννη, δηλαδή συνηφασμένη με τη λέξη μετάξη, ιστός κάντρ και έμεινε καντριάνικα. Τι μου λέτε. Δηλαδή όλα, όλες οι τοποθεσίες έχουν ιστορική σημασία, δεν βγήκανε στην τύχη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε τούτο ευλογημένο τόπο που ζούμε την Ελλάδα. Έχουν βγει όλα με σοφία. Και η Πάτρα λοιπόν έφτασε στην ακμή τη, μετά <coughs> κατορθώσανε ο Νικηφόρος ο πρώτος, έκανε, είχε επισκοπεί η Πάτρα μέχρι τότε, έτσι. Τι έκανε, επειδή τον ενημέρωσαν ότι κατά την επίθεση των Σλάβων γύρω στο 800 και Αβάρων, ότι πρωτοστάτησε μπροστά ο Άγιος Ανδρέας που τον έβλεπαν οι στρατιώτες έδωσε ενθουσιάστηκε και απέκρισε την επίθεση και έδωσε προνόμιο και την έκανε Μητρόπολη πλέον την Πάτρα, η διαφορά επισκοπής από Μητρόπολη. Ενώ πήγε το τότε στην Κορίνθο, στη Μητρόπολη Κορίνθου, κάτω από τη Μητρόπολη της Πάτρας πήγαν η Μεθόνη η Κορώνη και η Ήλιδα, η σημερινή Ηλία, ο πύργος. Τότε έγινε Μητρόπολη πρώτη φορά και απεξαρτήθη από τη Ρωμαϊκή Δυτική Εκκλησία η Πάτρα και ανήκε πλέον κατευθείαν στο Πατριαρχείο. Ήταν μεγάλη τιμή για την πόλη των Πατρών που έγινε Μητρόπολη για να τιμηθεί ο πρωτόκλητος Άγιος Ανδρέας και να ανήκει απευθείας στο σημερινό μας Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βλέπετε ότι αυτά δεν είναι Τίποτα τυχαίο. τυχαίο. Διότι οι Λατίνοι μετά που ήρθαν, διότι περάσανε κατακτητές αλλά πάλι, μιλάνε μέχρι πότε στι Ρόδου έτσι, επέβαλαν εδώ δικούς τους επισκόπου. Κατευθείαν από τον Πάπα. Αυτό δεν άρεσε στον τόπιο πληθυσμό, προκάλεσε δεινά, έπεσε σε μαρασμό η πόλη των πατρών, έτσι, δεν είναι ότι χωρίζαμε από τα τότε για το Φιλιόκουβε. Δεν ήθελαν, πώς να το πούμε, ότι σου λέει, βέβαια δεν υπήρχε τότε ορθοδοξία και καθολικισμός και πρωτοστατισμός, αλλά δεν ήθελαν να έχουν πώς να το κάνουμε. Είναι φυσικό, είναι φυσική η δηλαδή. Έτσι δεν είναι. Μετέπειτα λοιπόν πέρασαν οι αιώνες, φτάνουμε στο 1200, έτσι. Την ανέκτησε ο τελευταίος αυτοκράτορ των παλαιολόγων το 1440 ο Κωνσταντίνος προτού γίνει αυτοκράτορας έτσι ανέκτησε την πόλη για ένα χρόνο και το 1461 πάλι από τους ενετούς ήρθε ο ίδιος ο πορθη, πορθητής μου Άμεθ πολέμησε στην Πάδρα και κατέκτησε όλη την Αχαΐα και έβαλαν πλέον πόδι οι Τούρκοι και έγινε η τουρκοκρατία τη Αχαπάδρα και τη ευρύτερη περιφέρεια. Περιτώ να σα πω ότι ο μαρασμό ήταν δεδομένο. Ήταν δεδομένο, αλλά και ο Μωάμεθ ήταν έξυπνο άνθρωπο. Μπορεί να ήταν Μωάμεθανο, να λέμε την αλήθεια, είδε ότι η πόλη ήταν κέντρο παραγωγή. Έτσι. Ανθοφορία και παραγωγή. Και βιοτεχνία. Έδωσε και αυτό μερικά προνόμια στην πόλη των πατρών για να ανθίσει πάλι και να ακμάσει η πόλη και για το καλό των συμφερόντων το δικό του να παίρνουν το χαράτσι, του φόρου. Λογικό ήταν βέβαια ότι η πόλη έφτασε σε αυτό το σημείο. Αφού την κράτησαν οι Τούρκοι μερικά χρόνια την πόλη μα, ήρθαν πάλι ενετοί. Και έγινε ένα ξεσηκωσμό το 1400, αν με πατάει, 1961, και είχαμε τον πρώτον ιερωμένο Μητροπολίτη των Πατρών, των Αίμνηστων και Μακαριστών νεόφυτων τον οποίον εσούβλησαν οι Τούρκοι. Εδώ φαίνεται το τιμημένο ράσο που λένε μερικοί ότι ο κλήρος ήταν συνοδοιπόρος του κατακτητή και αυτά. Εδώ φαίνεται ο πρώτος που μαρτύρησε ήταν ο Μητροπολίτης Πατρών Νεόφυτος. Εσουβλίσθη ο Νεόφυτος γιατί έλαβε μέρος στην επανάσταση κατά των κατακτητών. Μετά πάλι οι γιατί οι Ενετοί είχαν εξοπλισμένο στόλο, οι Φράγκοι, καταλαβαίνετε, ή Γενοβέζοι, οι πότε τη Ρόδου περάσαν από εδώ για 20-30 χρόνια. Καταλαβαίνετε τώρα τι ενδιαφέρον είχε η πόλη των πατρών για τους ξένους που την επιβουλεύονται πάντα γιατί τη θεωρούσαν φιλέτο την πόλη των πατρών και την τοποθεσία της με το λιμάνι της έτσι και τα όρη τη και τις πηγές της και τη βιοτεχνία της. Και φτάσαμε μετά άλλος φωνικότατος σεισμός με πανούκλα το 680 με 1700, όπου τότε οι ξένοι περιηγητέ που ήλθαν, όπως προείπαμε στην αρχή, είπαν από το Σαραβάλι μέχρι τα Καλάβλα δεν συνάντησαν ζωντανόν άνθρωπο. Μόνο πτώματα και τίποτα άλλο. Mm. Και στο, θα πούμε και το άλλο γιατί ονομάστηκε Παλαιά Πάτρα, λέμε πολύ ο Γερμανός παλαιών πατρών Γερμανός επειδή σε κάποιο κατατρεγμό γύρω στο 950 πολλοί πατρινοί πήγαν στην Ιπάτη ή Ιπατα τότε και ονομάστηκε Νέα Πάτρα η τοτε και ονομαστηκε νεα πατρα η ιπατη Οι Τούρκοι τη λέγανε μετέπειτα όταν ήρθαν το 1500 Πατρατζίκ την Ιπάτη. Ε -ε 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 εκεί πήγαν και το, πρώτα αναφέρεται στα βιβλία του Πατριαρχείου παλαιών για να ξεχωρίζει από τη Νέα Πάτρα που ήταν η Πάτη. Γι' αυτό έμεινε ο τίτλο σε όλου του μητρο... το Μητροπολίτη, δύο Γερμανών. Μάθαμε εμεί την ιστορία από παιδιά, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, Γερμανό παλαιών πατρών Γερμανό. Δεν λέμε. Πολύ σωστά. Γιατί, για να ξεχωρίζει από τη Νέα Πάτρα που ήταν η Ιπάτη, το Πατρατζίκ που ονόμαζαν οι Τούρκοι. Λοιπόν, και φτάνουμε μετά στην περίοδο της Τουρκοκρατία ολική καταστροφή δεν έμεινε λίθος επί στην πόλη, εκτός από την σφαγές και ελαιλασίες και κάψιμα, κάψαν το ναό του Αγίου Ανδρέου, έτσι, το 1761, γκρεμίστηκε από θεμέλια ο ιστορικός ναός του Αγίου Ανδρέου που ήταν 12 αιώνε στην πόλη. Δεν έμεινε όρθιο τίποτα. Έτσι, δεν υπήρχε πλέον ελληνική εκκλησία εδώ, κατακριμίσαν τα πάντα γιατί είχε ιδρυθεί ο Άγιος Νικόλαος, έτσι. Ε, Πολύ να, ο Ναός του Παντοκράτορος. Αυτά δεν έμεινε όρθιο τίποτα. Η δυστυχία στην πόλη λένε οι ξένοι περιηγητές ή το αφάνταστος. Δεν είχε όρεξη όχι ε, να, να σταματήσεις ούτε να κατέβεις από το πλοίο που αγνάντευε στα ερήπια πλέον. Mm. Καταλαβαίνετε τι έχει περάσει τούτος ευλογημένος τόπος έτσι. Και φτάνουμε πλέον στο 1821 όπου ευλογήθηκαν τα άρματα γιατί έλειπε ο Γερμανός ήταν στην Αγία Αλάβρα και λένε μερικοί ότι δεν, δεν λειτουργήσε εκεί το Μάρτιο ο Γερμανός στον πρώτο ξεσηκώμα που έκανε τα Καλάβρυτα και μετέπειτα η Καλαμάτα στις 23 η Καλαμάτα στις 21, 19 τα Καλάβρυτα και ήρθε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ο Επίσκοπος και ευλόγησε τα άρματα, 21η 25η Μαρτίου, αλλά δυστυχώς όπως είχαμε προείπει σε προηγούμενες εκπομπές, αντί να αφήσουν τον Κολοκοτρώνη το Μάρτιο του 22 να ελευθερώσει Α, την αυτό. πόλη μας κύριε Φώτη, ελευθερωθήκαμε τελευταίοι. Πότε? Τον Οκτώβριο του 1828 από το στρατάρχη Γάλλο Μεζόν, γι' αυτό λέμε ο Μεζόνος, τιμούμε τον Φιλέλληνα στρατάρχη, και καλά κάνουμε και το τιμούμε, διότι εμεί δεν είμαστε άξιοι, ενώ μπορούσαμε να ελευθερώσουμε την πόλη από το 1822. Δεν το κατορθώσαμε. Ελευθερώθηκε η πόλη, η Ελλάδα, και εδώ που ήταν ο πρωτεστάτη η πόλη των πατρών, και ορκ, έγινε ορκωμοσία για την Σε έναρξη παραστώ. του αγώνα, έμεινε 7 χρόνια ακόμη υπόδουλη. Και όλα αυτά, γιατί τα έχουμε πει επανειλημμένα και στενοχωριέμαι να τα επαναλαμβάνω η διχόνια, η δολερή, πάρ το σκύπτρο λέγοντα στον καθένα, πάρ το και εσύ. Και όλοι απλώ να πάρουμε το σκύπτρο τη εξουσία χωρί να έχουμε γνώση σε αυτόν, εάν μπορούμε να σκίσουμε εξουσία. Δυστυχώ αυτό επαναλαμβάνεται. Το ερώτημα <και> αναπάντητο. Ελευθερωθήκαμε λοιπόν το 1828 και ο Καποδίστριας, ο μεγάλος αυτός κυβερνήτης, το φωτισμένο μυαλό που και αυτόν τον σκοτώσαμε εμείς οι ίδιοι, που έκανε την Ελβετία ανεξάρτητο κράτος και ουδέτερο κράτος παρακαλώ, αυτό τον τον το, το η Ελβετία τον Καποδίστρια, έστειλε ένα μηχανικό που υπερε, ένα μηχανικό αρχιμηχανικό Έλληνα και ερκυραίο, το Βούλγαρη που υπερετούσε στο Γαλλικό στρατό και έκανε τη ρημοτόμηση της Κάτω Πάτρας. Αλλά και εκεί δυστυχώς έμεινε μη στο έργο. Ξέρετε γιατί. Αντέδρασαν οι τοπικοί φορείς κτηματίες και δεν άφησαν τον Βούλγαρη που έφτιασε μια περίφημη για την εποχή του δρόμου Οι δρόμοι των πατρών είναι φτιασμένοι από τον Βούλγαρη της κάτω Πάτρας. Εμείς αντί να τους διαπλατείνουμε οι νεότεροι τους κλείσαμε κι άλλους. Τότε δεν υπήρχαν τροχοφόρα, καρά υπήρχαν. Και τι είχε, είδα τη στηριωματομία με στοές να μην βρέχεσαι. Για δεν είχε ο μπρέλες ο, ο κόσμος. Έτσι, κάπε χρησιμοποιούσε. Τι είχε προβλέψει ο Βούλγαρη, Τι μυαλά, Ο Καποδίστρια. Εμεί αυτά δεν θέλαμε να τα εκμεταλλευτούμε. Όχι, να ισοπεδώσουμε τα πάντα. Και άρχισε σιγά-σιγά η ανάπτυξη πάλι τη πόλη των Πατρών. Βγήκαν φωτισμένα μυαλά στην πόλη των Πατρών. Δήμαρχοι άξιοι, όπω ο Μπουκαούρη που ήταν παράδειγμα ήθου και εντιμότητο, ο Δήμαρχο Μπουκαούρη, ο Καλαμογδάρτη, επιφανεί οι έτσι, να λέμε την αλήθεια, οι οποίοι έδωσαν μια νέα προοπτική και εξέλιξη στην πόλη μα. Ο Γκότσι, ο Μπαρμπαντίνο ο Γκότσι Ακμαζαρακίου, καταγόμενο των Φαρών, ο οποίο χρημάτισε και είπα του αρμοστή στη Θράκη επί Βενιζέλου, ο Μπαρμπαντίνο ο Μακαρίτη, και υπουργό δικαιοσύνη και έφτιασε και τα δικαστήρια τα σημερινά τη Πάτρα ο Μπαρμπαντίνο, ο Γκότσι και ο, ο καταγόμενο. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Και Γι αυτό και λέμε. Και, και και με τριμμένα. Ναι, με τριμμένα πουκάμισα. Δεν είχε πουκάμισα να βάλει ο Μπαρμπαντίνο, ο Μακαρίτη, άγιο να το κόμμα του. Γιατί δούλεψε για την πατρίδα. Αυτή είναι. Και του έχουμε βάλει μια μικρή οδό, ο Δό Κωνσταντίνου Γκότσισα και δεν είχαμε να βάλουμε ένα μεγάλο δρόμο να τιμήσουμε αυτόν το άξιο τέκνο τη Αχαία και τη πόλεό μα. Δεν θέλουμε να του τιμούμε εμεί αυτού. Πώ θα το κάνουμε. Λοι λοιπόν, φεύγουν από τη μέση. Και μετά η πόλη άρχισε και είναι η πρώτη πόλη που έφτιασε υδροελεκτρικό εργοστάσιο το οποίο γεννιάστηκε το 1922 στο φράγμα του Σουλίου, λέω για τους νεότερους, για την νεολαία μας να ξέρει, του Γλάφκου. Και η λέξη Λεύκα που λέμε το Γλάφκο είναι η παραφορά της λέξεως Γλάφκος, Λαυκός, Λευκάς και έγινε Λεύκα. Από παραφθορά της λέξεως. Από τη λέξη Γλάφκος έγινε γλαυκός, λευκάς και κράτησε Λεύκα, γι' αυτό έχει δύο ονόματα. Και Γλάφκο και Λεύκα. Είχε φω ηλεκτρικό η Πάτρα, όταν όλε οι άλλε Και τραμ, η πύλα τα, 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 λεγόμενα λαντό ναι, που ναι. τα έσαιναν άλογα. Δηλαδή είχε φτάσει σε ακμή γιατί ήκμασε πάρα πολύ η παραγωγή της ταφίδος, συναγωνιζόμαστε όλα τα κράτη, μεγάλη εξαγωγή στη Γαλλία και στην Αγγλία και στη Γερμανία. Έτσι μετέπειτα κατασκευάστηκε το λιμάνι το οποίο διήρκησε να, να, λέμε και την αλήθεια 60 χρόνια, ω συνήθω. Να λέμε την αλήθεια. Λένε και για τούτο το λιμάνι τώρα. Ότι... Εντάξει, για τούτο το λιμάνι δεν μπορεί έχω στοιχεία, αλλά από αυτά που έχουμε ιστορικά στοιχεία, 60 χρόνια κατασκευαζόταν το λιμάνι. Έτσι. Να λέμε την αλήθεια, να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα. Έτσι. Αλλά και πάλι η πόλη κατόρθωσε, παρόλο μετά που μπήκαμε στο ναζιστικό και φασιστικό ζυγό, έτσι πέρασε η χώρα τη μικραστική καταστροφή. Φιλοξενήσαμε χιλιάδε πρόσφυγε. Έτσι γι' αυτό λέμε και τη συνοικία προσφυγικά. Έτσι και καλά κάναμε. Η σαν τομοεθνή μα κατετρεγμένη. Έτσι και κατόρθωσε η πόλη αυτή σιγά σιγά να συνέλθει. Έκανε τρομερέ βιοτεχνίε και βιομηχανίε. Και ήρθαμε σήμερα κύριε Φώτη μου να αρχίσουμε πάλι από το Α. Εκεί που είχαμε μια τρομερή βιοτεχνία και βιομηχανία. Φίλτα, φω την παρούτα και εκπαιδευτικέ. Φτάσαμε στο σημείο σήμερα να μην υπάρχει πλέον καμία σχεδόν μεγάλη βιομηχανία, μόνο μικρές βιοτεχνίες. Να σε παίρνει ο πόνος, γιατρέ μου. Σε να, σε την ελπίδα. Αλλά ελπίζω με το θέληση του Θεού <coughs> ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, λένε οι ιστορικοί μας, και το αυτό που λένε ιστορικοί το πιστεύω ότι ποτέ δεν πεθαίνει, άλλοι λένε είναι από το Θεό σταλμένοι, ας το πούνε ο καθένας και ας πιστεύει ό,τι θέλει. Ε, τούτος εδώ ο τόπος είναι ευλογημένο. Βέβαια τα λάθη είναι δικά μας και όχι των ξένων. Εντάξει, ανθρώπινα τα δηλαδή, λάθη μερικά τόσο χτυπητά που λες αλλή μόνο, δεν έπρεπε να συμβούν αυτά. Δεν Λέβαια. έπρεπε να συμβούν. Και φταίμε μόνοι μας κύριε Μπαρούτα. Η πόλη αυτή και έχει όλα τα προσόντα. Βουνά, θάλασσες, αξιοθέατα, κάμπους. Έτσι είναι. Αν ε... θέλετε να με ρωτήσετε κάτι διευκρινιστικό... Γιατί Τι και να ρωτήσω... Μπορεί να μου, ξέ... τα... να μου ξέφυγαν μερικά από... πράγματα γιατί έπρεπε Α... να είμαι σύντομος να μην τρώμε το χρόνο στο κανάλι. Είναι φανερό <laughs> ότι τα όσα μας καταθέσατε και σε αυτή την εκπομπή Αποτελούν ένα απόσταγμα κάποιων εκατοντάδων σελίδων. Ε, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε αυτόν τον κόπο σας και στην αγάπη σας για το αντικείμενο, το οποίο παράλληλα με την ιατρική θεραπεύεται, ενώ την ιστορία και μάλιστα την παγκόσμια, ναι, ναι. θα ήθελα να παρακαλέσω γιατί αφήνουμε ανοιχτά τουλάχιστον από όσα έτσι χτυπητά ε, αναφέρθηκαν ένα κεφάλαιο και για, για την νεότερη Πάτρα σε δοθεί σε ευκαιρία και άλλο ένα κεφάλαιο που μόλις τώρα μου το έτσι μου την, ε, το ενδιαφέρον για να το, να το αναζητήσουμε τους πρόσφυγες. Το προσφυγικό. Μάλιστα. Και εσείς βεβαίως όποτε θέλετε σοφό, ξέρω εγώ και ε, ασυγκρίτως κατατοπισμένος είναι θέμα να σας αρέσει το αντικείμενο. Ε, μα... Αχ, ξέχασα ε. εδώ να σας διακόψω να αναφερθούμε σε μια μεγάλη προσωπικότητα του χριστιανισμού Αρέθα, γι' αυτό λέμε στην Αρέθα. Ε, λοιπόν. Ο Αρέθας ήταν εφάμιλος του σοφού πατριάρχου Φωτίου γύρω στο 850 μετά Χριστόν ο οποίος βα... για χάρη στον Αρέθα έχουμε τη σημερινή μορφή του έρου αυτού βιβλίου της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Αυτός το αντέγραψε και βρίσκεται σήμερα λένε πάρα πολύ σε μας ατόφιο το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Ήταν ένα περφωτισμένο άνθρωπο, ήρθε σε κόντρα με τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Δεν θέλω να πω όνομα, διότι δεν του επέτρεψε να κάνει τέταρτο γάμο και του λέγαν να βάλει νερό στο κρασί του, αλλά σαν άξιος ιερωμένος, τίμησε το ράσο που φορούσε, αντεστάθηκε στεναρός και δεν δέχθη αυτό το πράγμα και πέθανε πικραμένος. Αλλά ήταν μια πεφωτισμένη προσωπικότητα ο Αρέθας. Να λέμε μερικά πράγματα και να πούμε και κάτι άλλο ότι η μονή γυροκομείου που λέμε γυροκομίτσα εθεμελιώθηκε, κατασκευάστηκε στην τελική της μορφή το 1836. Και άλλη μια προσωπικότητα μεγάλη των γραμμάτων ήταν ο Μητροπολίτης, επίσκοπος Καλαβρίτων και Κερνίτσης, όπως έχουμε το Θεοφιλέστα Τόμας, τον Χρήσαθο Κερνίτσης. Η Κερνίτσα, για να ξέρουν τα νέα παιδιά, είχε, τίτρο, είχε έδρα επισκόπου. Είναι μεταξύ Ορεινής, Αιγαλίας και Καλαβρίτων. Και η έδρα ήταν στην Κερνίτσα, και ήταν ένα άλλο πεφωτισμένο μυαλό ο Ηλίας ο Μινιάτης, τέκνο της Πάτρας και αυτό πρέπει να τα μνημονεύσουμε γιατί έβγαλε μυαλά πεφωτισμένα τούτη εδώ η πόλη και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να αναφερθώ σε πολλούς ε, σε πόσο αλλά ο Αρέφας δημονή. με το Μινιάτη ήσαν δύο άξι και ένα άλλο που πρέπει να θυμηθούμε ότι με τα ορλοφικά σου και ένας άλλος ιερομάρτης της εκκλησίας μας ο Μητροπολίτης Γερμανός ο Πρώτος ο οποίος αντιστάθηκε στους κατακτητάς και αυτός ετοίμησε το ράσο του, το αιματόβαψε και παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο γιατί αντιστάθηκε στον κατακτητή. Να λέμε τα πράγματα, να ξέρουμε γιατί ο παλαιόν πατρόν ο Γερμανός ο Τρίτος που λέμε εμείς γιατί έφερε το όνομα Γερμανό, έφερε ένα βαρύτατο όνομα στις πλάτες. Και ένα περίεργο πράγμα γιατρέ μου πως συμβαίνει από κάποια στόματα, από κάποια μυαλά, τα οποία κατέχουν και κάποια θέση, να είναι πλήρως κατατοπισμένα, αλλά με τα αρνητικά ιστορικά στοιχεία, που ενδεχομένως, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο αμαυρώνουν, εν τον, τον κλήρο, τον ε, ορθόδοξο κλήρο, και παραβλέπουν τα πολύ περισσότερα θετικά στοιχεία, τα οποία προέρχονται από το βίο και τις θυσίες του Έλληνα Παπά και του Χριστιανού Δεσπότη. Πάντα, είσατε μπροστάρδες σε όλους τους αγώνες, διότι θα, πιστεύω να κάνουμε μία ομιλία, τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, το τιμημένο ερματοβαμένο ελληνικό ράσο, έτσι, από το μέρο, 1750 μέρο. μέχρι το 1922. Δεν είναι ευλογημένο Για να, Γιατί να μάθει ο κόσμο ότι έχουν πέσει 7 πατριάρχες στους αγώνες του έθνους, του ελληνικού, έτσι, της Ορθοδοξίας, 65 Μητροπολίτες και Δεσποτάδες και 6100 μοναχοί και ιερωμένοι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει 7 πατριάρχες. Μάλιστα. Έτσι. Διότι θα πω ένα χαρακτηριστικό ήμουνα σε μία συνάντηση στην πλατεία Γεωργίου, πίναμε καφέ. Και υπήρχε μία ομίγυρη εκεί και, και, με φωνάξανε και εμένα κύριε Παρούτα. Και εντάξει λέει ο Διάκο ήταν απλό Διάκο, εκείνο να τον τιμήσω. Λέω, ξέρετε κύριε, λέω δεν σα γνωρίζω. Με φώναξαν εμένα να τον αντικρούσω ίσω. Βλέπουν τι εκπομπέ στο λίχνο. Λέω, όχι, εγώ τι να αντικρούσω. Όχι, έλα εδώ ρε γατρέ, λέει, θέλω. Πήγα λοιπόν. Λέω, κύριε, ο Διάκο, ξέρετε κάτω από τίνου τη σκεφτική εξουσία του, του Ισαΐα, του μακαριστού Μητροπολίτη Σαλών. Ξέρετε ότι Ισαΐας με τον αδερφό τον Παπαγιάννη με 12 παιδιά έπασαν στον ιερό αγώνα του έθνους μπροστάριδες. Γιατί δεν θυμίστε λέω τον Ισαΐα των Σαλώνων και θυμίστε μόνο το Διάκο. Αλλά τι σημαίνει, τι μου πει. Για τον ίδιο λόγο που πολλοί πο, 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 μιλούν περί, περί Αγίας Γραφής, ναι. αλλά σπανίως Όχι, Όχι, κόβουν ανοίξει, τα κομμάτια που του αρέσει. Που, ναι, και τα ράβουν. Ξέρετε τι θέρω. μου έλεγε ένας ιερομόναχος στο Άγιον Όρος. <laughs> Όταν επέσκεφθη, πιάσαμε τη συζήτηση, πήγα στη σκήτη του, έκατσα τρει ώρε. Μ' άρεσε η συζήτησή του, γέροντα, σοφός. Μου λέει, παιδί μου, εδώ στο Άγιον Όρος, γιατί του λέω μερική μερικοί, κάνε κριτική, μου λέει, κοιτάξτε, τη μέλισσα τη γνωρίζετε και τη μίγα. Του λέω, μάλιστα γέροντα. Μου λέει η Μέλισσα βρίσκει το Μάιο ανθοφορία μέσα σε λιβάδια κατά πράσινα άνθη Πετάει με χαρά από λουλούδι σε λουλούδι να συλλέξει το νέκταρ για να κάνει το μέλι. Ακολουθεί και η μίγα από πίσω. Τη μίγα δεν τη αρέσει η ευωδία. Και ψάχνει μήπω ω μισθή κανένα Και αν βρει ψόφιο ποντικό μακριά 5 χιλιόμετρα, θα πάει να κουμπίσει εκεί για να πει στη μέλισσα. Α, είχε ψοφίμι στα 10 χιλιόμετρα. Μέχρι. Αυτή είναι μου λέει η διαφορά. Δεν είπαμε ότι όλοι οι ιερεί, οι μοναχοί είναι άγιοι. Άμε, όλοι πήρα, έχουν ουδή αναμάρτητο. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Και για να κλείσουμε την εκπομπή, κύριε Φώτη, να μην μακρηγορούμε και κουράζουμε και τον κόσμο μα, να πούμε με δύο λόγια έτσι συνοπτικά ότι ήταν ευλογία ότι εδώ ήρθε ο πρωτόκλητος μαθητή του Αποστόλου Απδρέου, Έτσι. Ήταν μεγάλη ευλογία να έρθει ο πρώτο μαθητή του Χριστού και γι' αυτό και το οικουμενικό μα πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, επικεφαλή τη Εκκλησία μα είναι ο Απόστολο Ανδρέας. Αυτό ο Άγιο Απόστολος καθώ επίση να κλείσουμε λέγοντα ότι πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο η ελληνική παιδεία να ασχοληθεί περισσότερο με την ελληνική ιστορία. Δεν είναι αυτό δυνατόν είναι και στα πανεπιστήμια κύριε Φώτη να λέει διαβάστε από το αυτό το σύγγραμμα από τη σελίδα 50 μέχρι την 172. Ο καθηγητής πρέπει να κάτσει να διδάξει και να εμβαθύνει. Να κελαϊδάει. Να κελαϊδάει και να εξηγήσει στα παιδιά γιατί μπορεί να είσαι φοιτητή. 18 χρόνων παιδί είσαι. Κοιτάς πως θα περάσεις το μάθημα, να το κάνεις να το αγαπήσει το μάθημα. Ενθυμούμε στο σχολείο κάθοδος των μυρίων, του ξενοφόντα, μα φέρναν το κείμενο. Και δεν καθόταν ο καθηγητή να μου πει ποιο ήταν αυτό ο ξενοφόντα και τι κατόρθωσε έξι μήνε πολεμώντα να γυρίσει 10.000 Έλληνε από τα βάθη τη Ασία στην Ελλάδα. Και να μου πει παιδί μου, αυτά που έκανε είναι γραμμένα στα αρχαία. Διάβασέ τα να τα μάθει και θα τα εξηγήσω εγώ. Κατευθείαν σου λέγανε από την τάδε γραμμή μέχρι την τάδε. Και εγώ το έβλεπα σαν εχθρό μου. Έτσι δεν είναι. Και τι με Τώρα που τον διάβασα μεγάλο, Κάθομαι και τον μελετώ, το διαβάζω, τον μελετώ και κλαίω. Αφού δεν εξηγεί το παιδί. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό επαναλαμβάνω Ξεκινάνε και πάλι. Ξεκινάνε από ψηλά αυτά. Okay. Από πού ψηλά okay. από τα αναλυτικά προγράμματα. Ναι, πρέπει. Εκεί πέρα προσκυνάνε, θεό γιατρέ μου. Έχετε καμιά πληροφορία. Mm. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι πριν από 10 χρόνια. Δεν είναι πριν από 20 χρόνια. Τώρα θα έλεγα κάτι. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Ναι. Αφήστε. Ναι, γιατί θα πλατιάσουμε. Ναι. Ωστόσο, γνωρίζουν οι ακροατές μα και συμφωνούν, πιστεύω, μαζί μα. Η οικογένεια. Μεγάλο πράγμα. Α κρατήσουμε την οικογένεια τουλάχιστον και α ευχόμαστε εκπομπέ σαν και τη σημερινή να πληθαίνουν και να αυγαταίνουν προ όλων των Ελλήνων και Ορθοδόξων ως προσδέτει η σημερινή εκπομπή, τελειώνοντα και εγώ γιατί δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, ναι. Ε, ένα τεινό. Το πρώτο, ότι είναι πλήρω ενταγμένη, τη θεωρώ πλήρω ενταγμένη και πολύ το, επιτυχώς ε, ε, τοποθετημένη στην περίοδο των πρωτοκλητήρων. Το δεύτερο, αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, αν είναι έτσι, να κλείσουμε με το και του, του πολιούχου μας. Του πολιούχου συμφωνώ απολύτω. Πολύ καλά. Ως ναι. τον Αποστόλον πρωτοκλητός και του κορυφαίου αυταδελφός τον Δεσποτήν τον Ημών, το ΜΕΓΑ, Αμήν, Αμήν. Θεό, να μας έχει να ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την πρόσκληση, να ευχαριστήσω τον Μητροπολίτη μας και τον Θεόφιλο για την τιμή που μου κάνουν μέσω ημών και με καλείτε σε αυτή την εκπομπή, σε αυτού του σταθμού, τον οποίον θέλω να σα ενημερώσω ότι παρακολουθεί πάρα μα πάρα πολύ κόσμο. Είναι, είναι, αλήθεια. Έχει βαρεθεί ο πολλή κόσμο τα περιτά και τα επαναλαμβανόμενα και τι περιγραφέ του τύπου ότι πρόκειται να σε σκοτώσουν, άκου πώς θα σε σκοτώσουν. Καθημερινά, από το πρωί στις έξι μέχρι το βράδυ. Ναι, δεν ακούς τίποτα ναι. άλλο. Έτσι, ναι. Ευχαριστώ και πάλι να είμαστε καλά. Ο Άγιος Ανδρέας βοηθιά μας και η Παναγία να μας σκεπεί πάντοτε και να μας χαρίζει υγεία και μακροήρωση. Θερμές, θερμές ευχαριστίες να είστε και προς καλά και είμαι σας. πάντοτε Είναι στη διαθεσή σα. Με πολύ χαρά, με πολύ χαρά να μας δίνει ο Κύριος υγεία και φώτιση να λέμε αλήθειες. Και ευχαριστίες και από μένα και στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη που μας έχει αναθέσει αυτό το πόστο και στον προϊστάμενο του τηλεοπτικού σταθμού, τον Θεοφιλέστατο κύριο Χρήσανθο και στον τεχνικό του σταθμού μας και τους τεχνικούς του σταθμού μας οι οποίοι με επιμέλεια και με αγάπη κάθε φορά αγκαλιάζουν και τη δικιά μας προσπάθεια αυτής της εκπομπής. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαρά να έχετε.